Είμαστε τον κύριο Μιχάλη Αρβανίτη, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης τυροκομείου. Καλό μεσημέρι, καλώς ήρθατε στην τηλεόραση της Ναυτεμπορικής. Γεια σας. Καλησπέρα, κύριε Αρβανίτη. Πείτε μας τι είναι το Κιανό και πού παράγεται και πώς παράγεται. Το Κιανό είναι ένα μπλε τυρί, στην κατηγορία των μπλε τυριών δηλαδή, το οποίο παράγεται με 100% γίδινο γάλα, τοπικό. Παράγεται εδώ στη Μακεδονία, στην Οχορούδα που είναι το τυροκομείο μας. Και είναι γευστικά και γαστρονομικά κοντά σε αυτό που γνωρίζουμε για μπλε τυρί Ροκφόρ. Ξέρετε, όταν αποφασίσαμε ότι θέλουμε να ασχοληθούμε με να κάνουμε μπλε τυρί, δεν θέλαμε απλά να μιμηθούμε και να κάνουμε ένα Ροκφόρ ή μια Γκοργοντζόλα ή ένα Στίλτον. Αυτό που θέλαμε να κάνουμε είναι να δούμε ποια είναι οι δυνατότητες και η δύναμή μας σαν Ελλάδα, που μας κάνει να ξεχωρίζουμε, και λέμε θα χρησιμοποιήσουμε γίδινο γάλα, το οποίο είναι, έχουμε με πολύ, πολύ γίδινο γάλα στην Ελλάδα και αρκετά νόστιμο και αξιοσημείωτο, και θα δώσουμε χαρακτηριστικά στο τυρί που επιθυμούμε για να είναι διακριτό. Δηλαδή να μπούμε δίπλα στο Ροκφόρ, Στίλτον, Γκοργοντζόλα και το Κιανό να μπει. Mm-hmm. Αυτά τα χαρακτηριστικά του είναι λίγο πιο σκληρό. Θέλουμε να τρώμε τυρί πρωτίστως και δευτερευόντως να έχουμε την αίσθηση της μούχλας, η οποία βέβαια είναι παρούσα, έτσι, δεν το αφισβητούμε αυτό, αλλά πρώτα να τρώμε ένα αξιόλογο τυρί. Και μπορεί κάποιος να το βρει αυτό στο σούπερ μάρκετ, έτσι, να το δοκιμάσει εδώ στην Αθήνα? Μπορεί να το βρει σε όλα τα σούπερ μάρκετ. Το έχουμε βάλει. Μπορεί σε μικρότερα υποκαταστήματα να μην βρίσκεται, αλλά σίγουρα στα μεγάλα όλα, σε όλη την Ελλάδα, μπορεί να το βρει. Κύριε Αρβανίτη, πόσο καιρό το παράγεται το Κιανό και κυκλοφορεί στην αγορά? Έχει τώρα πλησιάζει δεύτερο χρόνο που αποφασίσαμε να το βγάλουμε στην αγορά, που ήμασταν έτοιμοι να το βγάλουμε στην αγορά. Και πώς κρίνετε τη ζήτηση και την ανταπόκριση που υπάρχει από το κοινό μέχρι τώρα? Κοιτάξτε, το έχουν αγκαλιάσει πολύ. Mm-hmm. Δηλαδή στα καλύτερα εστιατόρια θα το δείτε στο μενού. Όσοι ασχολούνται με τις γεύσεις και δεν ψάχνουν κάτι ιδιαίτερο, το έχουνε. Τώρα βέβαια είναι νωρίς, γιατί είναι ένα ελληνικό μπλε τυρί, το οποίο πρέπει να βρει το δρόμο του στην ελληνική γαστρονομία. Δηλαδή, περιμένουμε τώρα αυτό που επιθυμούμε αυτή τη στιγμή είναι να το αγκαλιάσουν οι σεφ, οι μάγειρες, και να κάνουν φαγητά ελληνικά χρησιμοποιώντας το ελληνικό Κιανό. Για να αποκτήσει και ένα διαβατήριο για διεθνή καριέρα στην πορεία μετά. Ναι, και στο εξωτερικό ήδη έχει τοποθετηθεί, όχι σε αρκετές χώρες, αλλά σε κάποιες χώρες έχει τοποθετηθεί, και το καλό είναι ότι μας έχουν βάλει όχι σαν υποδεέστερο του Ροκφόρ ή του Στίλτον ή κάτι. Μας έχουν βάλει σε ένα επίπεδο εισάξιο, γιατί και η τιμή του είναι στα ίδια επίπεδα. Σε ποιο επίπεδο είναι η τιμή του Κιανού αυτή τη στιγμή? Στην γύρω στα 25 ευρώ το κιλό, λιάνικη. Μάλιστα. Εκεί που έχουν φτάσει γενικώς τα τυριά, έχει φτάσει να μας φαίνεται και αυτό λογικό, γιατί πάντα τα μπλε τυριά είναι και πιο ακριβά. Να σας κάνω μια τελευταία ερώτηση. Τη δουλειά του την έχει η τιμή του, δηλαδή ανταποκρίνεται στο κόστος της διαδικασίας για να το παράγουμε. Κύριε Αρβανίτη, μιας και εκπροσωπείτε έναν κλάδο και έναν χώρο της οικονομίας που τον συζητάμε συνέχεια για τη διεύρυνση της παραγωγικής βάσης κτλ., εσείς τι πιστεύετε, ποια είναι οι σημαντικότερες κινήσεις για το δικό σας κλάδο που πρέπει να κάνει η επόμενη κυβέρνηση για να υποστηριχθείτε? Είναι πολλά τώρα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό σε ένα, δύο, τρία σημεία. Σίγουρα ένα βασικό είναι να γίνει σωστός έλεγχος και κυρίως αφορά αυτό στη φέτα, γιατί η φέτα είναι με διαφορά το πιο σημαντικό τυρί της Ελλάδος και από εκεί επηρεάζεται όλη η τυροκομεία και όλη η κτηνοτροφία, όλη η αλυσίδα μας. Άρα ένας καλός έλεγχος στη φέτα και κανόνες λειτουργίας και πορείας της φέτας να έρθουν κοντά το Υπουργείο, να έρθει κοντά
στα όργανα που μας εκπροσωπούν, στους συνδέσμους μας. Μάλιστα. Γιατί, να μην σας πω μεμονωμένα, χρειαζόμαστε, τι να σου πω, δεν έχουμε άδεια, δεν μπορούμε να βγάλουμε άδεια να εξάγουμε στη Βραζιλία. Ένα απλό πράγμα. Όλη η Ευρώπη μπορεί να εξάγει τυριά στη Βραζιλία, εμείς δεν έχουμε διαδικασία. Μάλιστα, γιατί πρέπει να υπάρξουν διακρατικές συμφωνίες εκεί, δεν είναι θέμα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι δεδαλώδηση διαδικασία, το ξέρουμε και από άλλους κλάδους της παραγωγής που το επισημαίνουν αυτό. Μπράβο, είναι πολλά τα θέματα καθημερινά. Έχουμε νόμους στη ΦΕΤΑ οι οποίοι ισχύουν από πολύ παλιά. Τα πράγματα έχουν εξυγχρονιστεί. Πρέπει αντίστοιχα να εξυγχρονιστούν και οι διαδικασίες και βασικά οι κανόνες παραγωγής και εμπορίας. Μάλιστα. Κύριε Αρβανίτη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχηθούμε τα καλύτερα για την καριέρα, την εγχώρια και τη διεθνή του Κιανού, που είναι ένα πρωτοποριακό γαστρονομικό προϊόν από την Ελλάδα. Να είστε καλά. Γεια σας. Σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και